Με την οικονομία επιστρέφουμε. Διπλάσιο φόρο από πέρυσι καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες. Μετά τα πρώτα καθαριστικά, οι λογιστές χτυπούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε ότι έρχεται πολλαπλάσια επιβάρυνση για όσους δήλωναν χαμηλά εισοδήματα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι παραμένει αδάμαστο στο 3,1 τον Απρίλιο, με την ακρίβεια να είναι μεγαλύτερη στα τρόφιμα, όπου φτάνει μέχρι και το 5,4%. Επελάβνει ακρίβεια, φέρνοντας σε αδιέξοδο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι πολίτες βλέπουν τον πληθωρισμό των τροφίμων να αδειάζει τα πορτοφόλια τους, την ώρα που οι ίδιοι κόβουν από παντού για να καταφέρουν να βγάλουν το μήνα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο γενικός δείκτης τιμών ήταν στο 3,1% τον Απρίλιο, από 3,2% που ήταν τον Μάρτιο. Αρκετά υψηλότερες παραμένουν για ακόμη ένα μήνα οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει αύξηση 5,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στην κορυφή των ανατιμήσεων φαίνεται να κυριαρχεί το ελαιόλαδο, το οποίο δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, με άνοδο κατά 63,7%. Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφονται στα φρούτα κατά 11,6%, στα ψάρια κατά 10,6%, αλλά και στην κατηγορία αναψυκτικά χυμή κατά 12,5%.